στα πρωτοσέλιδα ή και στις μέσα σελίδες και δεν είναι άλλο από όσα συμβαίνουν στο Αφγανιστάν που ακόμη και μεταξύ τους Ταλιμπάν σκοτώνονται για την εξουσία. Αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει πέρα από αυτό είναι και το προσφυγικό. Δεν θέλουμε να το αφήσουμε να πάει πίσω αυτό το θέμα και θα το συζητήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρη Κερίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Κερίδη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγαρή. Υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δυστυχώς όμως, στην επικαιρότητα μπροστά είναι όσα συνέβησαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και όλα αυτά. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι εξελίξεις του Αφγανιστάν και το προσφυγικό που μας ενδιαφέρει και εμάς άμεσα, έτσι. Σίγουρα σημαντικές οι εξαγγελίες και σημαντικά τα νέα και καλά και θετικά από την οικονομία, γιατί χωρίς οικονομία και ανάπτυξη δεν μπορείς να έχεις εθνική ισχύ και αποτροπή, αλλά οπωσδήποτε δεν πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται στον περίγυρό μας και γίνονται πολλά. Υπάρχει μια διαρκής εσωστρέφεια στο δημόσιο διάλογο, την οποία καλλιεργούν και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης και εμείς οι πολιτικοί, για να μην βγάλω την ουρά μας απ' έξω, αλλά πολύ καλά κάνετε και το θέτετε πράγματι σε πολλά επίπεδα το Αφγανιστάν και στο επίπεδο γεωστρατηγικό, αλλά και το πιο άμεσο, το προσφυγικό μεταναστευτικό, μπορεί να μας επηρεάσει και να μας επηρεάσει αρνητικά. Ξέρετε, από τη μια, βλέπω πολλούς Αμερικανούς να έχουν βάλει στη θέση του κατηγορούμενου τον Μπλίνκεν, τον Άντωνι Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών. Από την άλλη, η Ρωσία λέει: εγώ θα συζητήσω με οποιαδήποτε κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Τα πράγματα δυσκολεύουν, έτσι δεν είναι? Είχαμε μια πολύ δύσκολη μέρα χθες για τον Μπλίνκεν στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας, όπου εκεί προεδρεύει και δεν του χαρίστηκε καθόλου ο δικός μας, μέσα σε εισαγωγικά, Μπομ Μενέντες, που πρόσφατα επισκέφθηκε και την Αθήνα αλλά και τη Λευκοσία, θυμάστε, και στο Μακεδονία. Και ο πλέον φιλέλληνας, έτσι να το πούμε κι αυτό. Και ο πλέον κοντά στις ελληνικές θέσεις για μια σειρά από λόγους, ο οποίος έφτασε στο σημείο, παρακολουθούσα τη συνεδρίαση της Επιτροπής, να εγκαλέσει τον Υπουργό Άμυνας, που δεν παρουσιάστηκε, να τον απειλήσει ότι θα προχωρήσει στη βίαιη προσαγωγή του, όπως έχει δικαίωμα η Επιτροπή του Κογκρέσου να κάνει για τον οποιονδήποτε, και απείλησε ότι δεν θα προχωρήσει στην επικύρωση κανενός διορισμού από το Πεντάγωνο εάν δεν έρθει να καταθέσει για το τι πήγε λάθος στο Αφγανιστάν. Ο Μενέντες το έχει πάρει πάνω του και παίζει ένα δικό του παιχνίδι, αυτονομημένο σε έναν βαθμό από τον Biden. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά τα δικά μας, υπάρχει μια διπλή ανησυχία. Ναι, ξέρετε, γιατί, συγγνώμη για τη διακοπή, για να το πείτε ολοκληρωμένα αυτό που τη σκέψη σας. Επειδή κάποιοι λένε το Αφγανιστάν είναι μακριά, να όμως που ο Ερντογάν έρχεται πάλι να εργαλειοποιήσει το θέμα αυτό και να αναβαθμίσει το ρόλο του, να δείξει πρωταγωνιστικό ρόλο και για το αεροδρόμιο της Καμπούλ, αλλά να εκβιάσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση για ακόμη μια φορά. Ναι, τίποτα δεν είναι μακριά πια. Το παιχνίδι έχει γίνει πλανητικό, έχει γίνει παγκόσμιο στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ιδίως τώρα που η Τουρκία έχει προχωρήσει σε κινήσεις σε περιοχές όπως η Υποσαχάριος Αφρική, η Μαύρη Αφρική, όπως είναι ο Περσικός Κόλπος, όπως είναι η Νότια Ασία με το Αφγανιστάν, βεβαίως εδώ στην περιοχή μας, ο Κάφκασος, η Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια, οφείλουμε να έχουμε ευρυγόνιο το φακό και να παρακολουθούμε και να ανταποκρινόμαστε, να αντιδρούμε άμεσα και με σχεδιασμό μακροπρόθεσμο πάντα σε όλο αυτό το παιχνίδι που έχει ανοίξει. Τώρα, δεν υπάρχει εμβολία ότι οι τελευταίες εξελίξεις έχουν δώσει μια ευκαιρία στην Τουρκία να βγει από τα όποια διέξοδα είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα, να αναβαθμίσει τη θέση της και να διεκδικήσει ρόλο, να το αξιοποιήσει. Πάντοτε το έκανε η Τουρκία, την αναστάτωση, την αναταραχή, δεν είναι πρώτη φορά. Τώρα ακόμα περισσότερο, και να προβληθεί προς τους Αμερικάνους και τους Δυτικούς ως ενδιάμεσος, έχοντας έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τους Ταλιμπάν και τους ακραίους Ισλαμιστές, να παίξει το παιχνίδι με τον άξονα, με το Κατάρ και το Πακιστάν, χώρες με τις οποίες είναι πάρα πολύ κοντά, και βεβαίως να εργαλειοποιήσει για μια ακόμα φορά το προσφυγικό μεταναστευτικό σε μια Ευρώπη που δεν έχει βρει το βηματισμό της ακόμα, που άγεται και φέρεται, που τρέμει στην ιδέα μιας νέας προσφυγικής κρίσης, ιδίως έχουμε τις γερμανικές εκλογές, και άρα είναι επιρρεπής σε έναν βαθμό, επιρρεπής παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα και με τη δική μας, να πούμε, προσπάθεια, πολύ έντονη προσπάθεια. Τώρα, ως προς το προσφυγικό, έχουμε δύο επίπεδα που πρέπει να θυμόμαστε. Υπάρχουν οι Αφγανοί εκτός Αφγανιστάν και οι Αφγανοί εντός Αφγανιστάν.
Οι εκτός Αφγανιστάν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από το Αφγανιστάν εδώ και χρόνια, περίπου 3,5 εκατομμύρια σήμερα είναι στο Ιράν, 300.000 στην Τουρκία και ούτω καθεξής, προσπαθούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε να εκμεταλλευθούν το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί για αυτούς στο διεθνή τύπο και διεθνώς ως θύματα και να έρθουν στην Δύση. Υπάρχει μια κινητικότητα έντονη. Υπάρχουν οι Αφγανοί, οι πολλοί, 40 εκατομμύρια, οι κάτοικοι του Αφγανιστάν, όπου εκεί έχουμε μετακινήσεις στο εσωτερικό του Αφγανιστάν, από την περιφέρεια προς την Καμπούλ, σε αναζήτηση τροφής και ασφάλειας, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή και ευτυχώς μαζικό κύμα εξόδου από το Αφγανιστάν, πέραν των χιλιάδων εκενώσεων που έγιναν, των αεροπορικών, τις παρακολουθήσαμε όλο τον Αύγουστο, περί τις 130.000 ήταν τελικά αυτοί που κατάφεραν να βγουν από το Αφγανιστάν με τα αεροπλάνα κυρίως των Αμερικανών, μέσω Κατάρ και άλλων χωρών. Εκεί υπάρχει ζήτημα, διότι υπάρχει μια κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση. Πράγματι, οι Ταλιμπάν δεν έχουν φέρει τάξη και ασφάλεια. Στο αντιθέτως, έχουν επιτείνει το χάος και την αποσταθεροποίηση της χώρας. Τα τρόφιμα αρχίζουν και σπανίζουν. Η ξένη βοήθεια έχει σταματήσει και άρα μεγάλο μέρος του πληθυσμού πιέζεται οικονομικά και βεβαίως υπάρχει πάντοτε η βία των Ταλιμπάν εναντίον των γυναικών, εναντίον των αντιφρονούντων, που δημιουργεί και αυτή πίεση προσφυγική. Άρα είναι μια πολύ ασταθής και επικίνδυνη κατάσταση που ανά πάσα στιγμή μπορεί να δώσει μεγάλα κύματα προσφυγιάς. Και υπάρχει και το πρώτο, αυτοί που έχουν ήδη φύγει και οι οποίοι ήδη προσπαθούν, επιχειρούν να εκμεταλλευθούν την όποια καλή διάθεση έχει δημιουργηθεί στους δυτικούς, οι τύψεις των δυτικών για όσα εγκατέλειψαν πίσω στο Αφγανιστάν, προκειμένου να έρθουν εδώ στην Ευρώπη και στη Δύση συνολικά. Έχουμε την Φόντερ Λάιεν να λέει στον Ερντογάν: μην τολμήσεις να εργαλειοποιήσεις το προσφυγικό, δεν θα το δεχτούμε. Έχουμε όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Έχουμε όμως και τον Ερντογάν να εκβιάζει ευθέως στο Βερολίνο και να του λέει: ξέρεις, Τελωνιακή Ένωση, Βίζα, αυτό βάζει όρους, σαν να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, υπό μία έννοια, μην το ξεχνάμε αυτό για να έχουμε την πλήρη εικόνα, υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια από τα 3,5 περίπου τουρκικής καταγωγής στη Γερμανία. Τα 2,5 εκατομμύρια από αυτούς έχουν πάρει τη γερμανική υπηκότητα και ψηφίζουν. Και όπως ξέρετε, έχουμε πολύ κρίσιμες εκλογές στα τέλη του μήνα, μεθεπόμενη Κυριακή. Κρίσιμες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι να το πούμε και αυτό. Προφανώς, διότι είναι η πιο ισχυρή χώρα της Ευρώπης, είναι ο κατεξοχήν βασικός παίκτης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία. Ξέρουμε ότι η Μέρκελ φεύγει, αυτό είναι το σίγουρο, και αναμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο διάδοχος. Και εκεί το παιχνίδι είναι εντελώς ανοιχτό και κατά συνέπεια κάθε ψήφος μετράει. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αστάθεια στις δημοσκοπήσεις, ανεβοκατεβαίνουν. Ξαφνικά τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει περάσει μπροστά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και φαίνεται να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και τη μεγάλη ανατροπή. Και οι ψήφοι των Τουρκογερμανών είναι και αυτοί υπερπολίτιμοι σε αυτόν τον πολύ κλειστό αγώνα. Και υπό αυτή την έννοια ο Ερντογάν επιχειρεί να παίξει και αυτό το χαρτί, μην το ξεχνάμε. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό που, όχι δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά αυτό το puzzle τώρα πώς μπορούμε να το συμπληρώσουμε. Έχουμε αυτά που έχουμε στην Αμερική και όσα τράβηξε χθες ο Μπλίνκεν. Ο Πούτιν από την άλλη λέει: με όποια κυβέρνηση συζητώ, οι Ταλιμπάν είναι αυτοί που είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει? Και να δούμε λίγο και τον πλούτο του Αφγανιστάν, έτσι, τι γίνεται με το λίθιο και όλα αυτά. Πώς το συμπληρώνουμε αυτό το puzzle? Τι κάνει η Ένωση γι' αυτό? Ούτε τελικά δεν έχει αναστολές, ούτε έτσι πώς να το πούμε, αγκυλώσεις περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συναλλάσσεται και συνδιαλέγεται με ευκολία και νομίζω ότι με ακόμα μεγαλύτερη ευκολία, όσο πιο αυταρχικό είναι ένα καθεστώς από ό,τι δημοκρατικό, το έχει αποδείξει στο παρελθόν, προσπαθεί να επανέλθει. Στο Αφγανιστάν η Ρωσία έχει πάρα πολύ κακό όνομα εξαιτίας της εισβολής, ήταν πόσα χρόνια εκεί, των τρομερών και φοβερών γεγονότων που έγινε τα δεκαετία του 80, πράγματα τα οποία εμείς εδώ δεν μαθαίναμε το καιρό εκείνο, για τα εγκλήματα, για τις σειρές, που είναι φυσικό και επόμενο όταν έχει να κάνει μια εισβολή μεγάλη τοπικού πληθυσμού σε αυτή την ξένη επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το όποιο κενό έχει αφήσει και έχει η Δύση. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει ο πλούτος του Αφγανιστάν. Δυστυχώς ο πιο σημαντικός πλούτοπαραγωγικός πόρος του Αφγανιστάν είναι το όπιο.
και κάτι ψέματα. Ναι. Υπάρχουν βεβαίως τα ορυκτά, υπάρχουν τα μεταλλεύματα τα οποία θα θελήσουν οι διάφοροι να εκμεταλλευτούν, κατά εξοχήν η Κίνα. Αλλά δυστυχώς το πιο σημαντικό, και το έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και το έχουν χρησιμοποιήσει και οι Ταλιμπάν, είναι το όπιο και τα παράγωγά του, με ό,τι αυτό σημαίνει για μια έξαρση διακίνησης ναρκωτικών από το Αφγανιστάν μέσω Ιράν, Τουρκίας στην Ευρώπη και ό,τι σημαίνει αυτό για την νεολαία μας και γενικά για τις κοινωνίες μας εδώ στην Δύση. Η Ευρώπη καθυστερεί, η Ευρώπη ομφαλοσκοπεί, η Ευρώπη έχει την παραδοσιακή της έτσι εσωστρέφεια. Δυστυχώς που την παίρνει σοβαρά, που την παίρνουν σοβαρά οι αντίπαλοι της Ευρώπης, οι εχθροί της Δύσης. Και αναμένουμε τις γερμανικές εκλογές και στη συνέχεια και τις γαλλικές για να δούμε αν υπάρχει ελπίδα αφύπνισης γεωστρατηγικής, όπως εμείς επιδιώκουμε εδώ και χρόνια και θέλουμε μαζί με κάποιους από την Ευρώπη όπως η Γάλλια, αλλά ο Μακρόν έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή, όπως θα είναι εδώ για 24 ώρες, πολύ σημαντική επίσκεψη. Με τους Γάλλους έχουμε μια συναντήληψη στα ζητήματα αυτά και θέλουμε να προχωρήσουμε και με τους υπόλοιπους, αλλά δυστυχώς οι Βόροι τα βλέπουν τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Περιμένουμε. Μήπως χάνουμε όμως πολιτικό χρόνο και τελικά θα βρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σύρεται από τις εξελίξεις και να είναι σε ένα πλαίσιο εγκλωβισμένο που μπορεί να θέλουν οι Ρώσοι ή οι Αμερικάνοι, γιατί οι Ρώσοι έχουν και τα δικά τους με τη Λευκορωσία, ναι, και όλα αυτά. Η Ευρώπη όντως έρνεται και όντως έχει χάσει χρόνο και όντως εγκλωβίζεται σε εξελίξεις που δεν ελέγχει και όντως υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και νομίζω και η αποχώρηση των Αμερικάνων ήταν το κερασάκι στην τούρτα, το σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι, διότι έγινε σφοδρότατη κριτική σε βάρος της Αμερικής και της Αμερικανικής απόφασης του Biden να αποχωρήσει και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και στη Γερμανική Bundestag και στη Γαλλία. Όποιος διαβάζει τον τύπο τον Ευρωπαϊκό το βλέπει ότι μείναμε στα κρύα του λουτρού, δεν το περιμέναμε, συνδυαστήκαμε οι Ευρωπαίοι. Και είναι ένα μάθημα κυρίως και για τους Βρετανούς που είχαν πιστέψει σε μια ειδική σχέση με τους Αμερικανούς. Και υπάρχει μεγάλη έτσι γκρίνια στο Λονδίνο ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε και πρέπει να ξαναεπανασυστηρωθούμε με τους Ευρωπαίους αμυντικά, διότι η Ουάσιγκτον έχει τα δικά της και εμείς εδώ στην Ευρώπη πρέπει να δούμε τα δικά μας. Τώρα η Ελλάδα δεν καθυστερεί. Η Ελλάδα αντιθέτως έχει επιταχύνει, έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση της αεροπορίας της με τα Ραφάλ, θα προχωρήσει στην αναβάθμιση του ναυτικού με τις φρεγάτες, παίρνει τα μέτρα της βέβαια στον Εύρο, στο λιμενικό, στο Ανατολικό Αιγαίο δηλαδή και ούτω καθεξής για να μην ξαναζήσουμε την κρίση του 2015-2016 και τα επακολουθά της και κάνουμε ό,τι μπορούμε στο διεθνές πεδίο με τις στρατηγικές μας συμμαχίες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας, ο οποίος ωστόσο διευκολύνεται και από την πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη που φαίνεται ότι επιτέλους με μια δεκαετία καθυστέρηση αυτό το περίφημο ελαττήριο, το οποίο το ακούγαμε, θυμάστε το 2015-2016, το ξεχαρβάλωσαν οι ατζαμίδες τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς τώρα φαίνεται ότι αυτό το περίφημο ελαττήριο εκτινάσεται προς τα μπρος. Αλλά δεν υπάρχουν περιφόρια ούτε ψυχασμού ούτε έτσι αυτοθαυμασμού. Υπάρχει το εξής, επειδή είπατε τώρα για τον Μακρόν που έρχεται και τα Ραφάλ. Ο κύριος Δένδια συναντήθηκε με τον πρέσβη των Αραβικών Εμμυράτων. Θα πάει στην Ουάσιγκτον στις 14 Οκτωβρίου. Όλες αυτές οι συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα δημιουργούν ένα πρόβλημα στον Ερντογάν που συμπεριφέρεται απέναντί μας σαν πληγωμένο λιοντάρι. Δηλαδή, πραγματικά αυτά που διαβάζουμε. Είχαμε νέο ανιστόρητο παραλήρημα μίσους, έτσι. Δηλαδή, λίγο πολύ μας είπε και σφαγής. Για το Καστελόριζο, βλέπετε τι γίνεται. Γιατί να πάει ο υπουργός στο Καστελόριζο, λες και είναι μέσα στη χώρα τους. Να πετύχει τι. Κλειδί για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του Ερντογάν είναι να τη συνδέσουμε πάντοτε με την εσωτερική πολιτική στόχευση. Ο Ερντογάν απευθύνεται στο δικό του σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο στο εσωτερικό της Τουρκίας. Έχει καταστεί όλο ένα και πιο εθνικιστής τα τελευταία χρόνια, αν και δεν ξεκίνησε έτσι. Και λέει πολλά και διάφορα. Και ενίοτε τα παίρνει πίσω, ενίοτε τα επαναλαμβάνει, ενίοτε γλύφει εκεί που έφτυσε. Είναι γνωστή η αμετροέπειά του.
σε ένα περιβάλλον όπου ελέγχει και τα μέσα ενημέρωσης και δεν υπάρχουν εκείνες οι ελεύθερες φωνές που θα τον ρωτήσουν και θα τον φέρουν σε μια ισχυρή θέση να απαντήσει με όλες αυτές τις αντιφάσεις και τις παραδοξότητες που ενίοτε λέει. Το θέμα είναι εμείς να μην παρασυρώμαστε από το αφήγημα του Ερντογάν, το οποίο έχει απαντηθεί και ξαναπαντηθεί σε όλα τα φόρα και πάρα πολλές φορές, να κάνουμε πολύ σωστά την δουλειά μας με ψυχραιμία, με ρεαλισμό, με κοινικότητα θα σας έλεγα, όπως χρειάζεται στις διεθνείς σχέσεις. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η Τουρκία είναι ένας αντίπαλος διαρκείας. Δεν πρόκειται να τελειώσει ακόμα και όταν φύγει ο Ερντογάν, που κάποια στιγμή θα φύγει, διότι υπάρχουν δομικοί παράγοντες που θέλουν την Τουρκία, το σύνολο, βλέπετε και η αντιπολίτευση, έχει αυτόν τον μεγαλοειδεατισμό, την Τουρκία να αυτονομείται από τη Δύση και να παίζει τον ρόλο του επικυρίαρχου στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Αραβικό κόσμο, και γι' αυτό έρχεται και σε σύγκρουση με τους Άραβες, με το Ισραήλ, κατεξοχήν με εμάς, και να είναι εξαιρετικά ενοχλητική, προκλητική, επιθετική απέναντι στη γειτονιά της. Μάλιστα, κάποιοι, επειδή είπατε τώρα για το Ισραήλ, κάποιοι λένε ότι και εκείνα τα drones, τα κατεχόμενα, επί της ουσίας το Ισραήλ έχουν στόχο, γιατί εμείς είμαστε πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε αυτό, αυτή την άποψη. Ναι, κοιτάξτε, η Τουρκία έχει βάσεις αποκτήσει από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό, εκεί στη Σομαλία, μέχρι τον Περσικό κόλπο, στη Λιβύη, στη Συρία, βεβαίως στον Κάφκασο, στο Αζερβαϊτζάν, και φυσικά και στα κατεχόμενα στα οποία έχει μπει ήδη από το 1974, και θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την προέκταση, να πούμε, την οποία έχει. Η Τουρκία παίζει παιχνίδι και παίζει ένα πολύ σκληρό παιχνίδι σε πάρα πολλές χώρες. Κουνάει το δάχτυλο και βγάζει γλώσσα στον Αραβικό Σύνδεσμο που της λέει να μαζευτεί. Της έχουν πει τα Ηνωμένα Έθνη να φύγει από τη Λιβύη, να φύγει από τη Συρία. Δεν το κάνει. Και συγγνώμη για τη διακοπή, ζητούν και οι Αμερικανοί και οι Ρώσεις για τα βαρούσια, έτσι, για το άνοιγμα. Βεβαίως, εκείνο Μενέντες. Ναι. Εκείνο Μενέντες, ο οποίος εξελίσσεται στο μεγάλο αντίπαλο του Ερντογάν, είναι ένας εξαιρετικά χρήσιμος και πολύτιμος σύμμαχος. Άλλωστε, γι' αυτό τον βράβευσε, φαντάζομαι, και η Ελληνίδα πρόεδρος της Δημοκρατίας στην πρόσφατη του επίσκεψη στην Αθήνα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Μενέντες είναι πανίσχυρος, είναι το νούμερο 2 σήμερα στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική, κάτω από τον Biden, πάνω από τον Blinken. Από αυτόν περνούν όλοι οι διορισμοί για την εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Από αυτόν παίρνουν τα κονδύλια, οι πολιτικές. Έχει την Προεδρία της Επιτροπής, ένα κογκρέσο που είναι 50-50, 50-50 η γερουσία και άλλη ψήφος του πολίτημη. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα κάνει χάρη στον Biden και τη δημοκρατικός, και φαίνεται και το έχει δείξει. Ναι, στο Αφγανιστάν έχει την δική του πολύ σκληρή ατζέντα απέναντι στον Ερντογάν, παντεμένος με Αρμένισσα. Ώστε να μην έφτανε ελληνικός του δεσμός το Κύπρου, θα το πούμε απλά, το λέω καμιά φορά χαριτολογώντας, ο Μενέντες έχει φάει πολύ περισσότερες σεφτελιές από εσάς και από μένα, κύριε Βουλγαρή. Έχει μεγαλώσει το Κυπριακό, το ξέρει βιωματικά, από νέος, το ξέρει, το έχει ζήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει τώρα ή για να πάρει κάποιους ψήφους Ελληνοαμερικάνων, είναι κάτι το οποίο το πιστεύει, το συνδέει με τη δική του οικογένεια, με την προσφυγιά της δικής του οικογένειας από την Κούβα, Κουβώνα Αμερικάνων, που φύγανε. Θεωρεί, όπως ο ίδιος καταστράφηκε, η οικογένειά του εννοώ, ο ίδιος θριάμβευσε στη συνέχεια, γιατί έτσι είναι η Αμερική και δίνει δυνατότητες στους μετανάστες, όπως καταστράφηκε η οικογένειά του από τον Κάστρο, έτσι και οι Κύπροι, οι Ελληνοκύπροι, από τους Τούρκους και τον Ατήλα και τώρα τον Ερντογάν, και κατά συνέπεια έχει μια πολύ σκληρή στάση. Περνάει τώρα τον νόμο, τον περίφημο, τον καινούριο για την ελληνοαμερικανική σχέση που την αναβαθμίζει έτσι περαιτέρω. Έχουμε ειδικό νόμο από το Κογκρέσο που προβλέπει μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν. Αλλά βεβαίως αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να σταματάμε και να εφησυχάζουμε. Είναι μια δυνατότητα, είναι ένα παράθυρο, είναι μια ευκαιρία την οποία πρέπει εμείς μονίμως να εκμεταλλευόμαστε. Κύριε Κερίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.